Κύριε Πελεγγύη, ευκαιρία να παρουσιάσουμε την προπονητική ομάδα του Παόκο κάθε χρόνο και νέα πρόσωπα, καταρτισμένο προπονητικό δυναμικό. Ευκαιρία να μας τους παρουσιάσεις και να μας πεις και τους στόχους της Ακαδημίας για την φετινή περίοδο. Γιώργο, καλημέρα. Ε, θα σας παρουσιάσω το προπονητικό team σήμερα. Λείπει βέβαια ο προπονητής τερματοφυλάκων ο κύριος Δημόπουλος τον έχουμε σε ειδική αποστολή. Ε, δίπλα μου είναι ο Κασιανός ο Μάριος, ο οποίος είναι προπονητής στην ΚΑΠΑ 8 και στην ΚΑΠΑ 14. Είναι πτυχίουχος φυσικής αγωγής με ειδικό ποδόσφαιρο. Δίπλα στον κύριο Κασιανό είναι ο Πολύμερος ο Απόστολος, είναι προπονητής της ΚΑΠΑ 10. Έχει δίπλωμα προπονητικής από τα ΙΕΚ Τρικάλουν. Ε, έχει το δίπλωμα UEFA D που το έκανε συνεργασία με την έψοδο δεκανίσω. Δεκανίσο. Δίπλα στον κύριο Πολύμερο είναι ο Καλάμπος ο Γιώργος, ο οποίος είναι καθηγητής φυσικής αγωγής με ειδικότητα το ποδόσφαιρο. Και βέβαια δίπλα τους ο πιο παλιός συνεργάτης που έχω, ο κύριος Οχτάρας, ο οποίος εδώ και δύο χρόνια είναι και προπονητής της ανδρικής ομάδας και ταυτόχρονα προπονεί και την ΚΑΠΑ 16, ε, ο κύριος Οχτάρας έχει ο ΕΦΑΣΕ, τώρα ξεκίνησε και το ΕΦΑΒ. Γιώργο, από ό,τι βλέπεις, αυτό το οποίο δίνουμε, ε, δίνουμε είναι δικιά μου προτεραιότητα. Ε, είναι οι προπονητές μου να είναι καταρτισμένοι, να έχουν τουλάχιστον, διπλωμα, το, τουλάχιστον το πιο μικρό δίπλωμα, αλλά από ό,τι βλέπεις δεν έχουν τα πιο μικρά διπλώματα, είναι άρτια καταρτισμένοι. Ε, και αυτό με βοηθάει, ούτως ώστε... Βοηθάει, ότως ώστε ε, γιατί στις μικρές ηλικίε περισσότερο έχουμε παιδαγωγικά θέματα, παιδαγωγικά βλέπουμε το ποδόσφαιρο και από την ΚΑΠΑ 14 και από την ΚΑΠΑ 16 όπου ξεκινάει το αγωνιστικά, τα αγωνιστικά τμήματα μια και συμμετέχουμε σε ποδόσφαιρο εκεί μας ενδιαφέρει και η νίκη όχι ως ποταρχικό σκοπό, αλλά είναι μέσα στο μυαλό μας ενώ στις ηλικίε κ 12, κ 10, κ 8 και κ 6 ε, αυτό το οποίο προέχει είναι τα παιδιά να αγαπήσουν το άθλημα του ποδοσφαίρου, να διδαχτούν ε, την τεχνική του, τα μυστικά του και βέβαια ε, να γίνουν πρώτα απ' όλα καλοί άνθρωποι, μετά καλοί αθλητές και μετά κάποιοι από αυτούς εφόσον έχουν τα προσόντα και έχουν και την τύχη. Μπορεί να αύριο μεθαύριο να παίξουν ποδόσφαιρο. Όμω αυτό που μα ενδιαφέρει σε πρώτη φάση είναι ότι όλα αυτά τα παιδιά που θα περάσουν από τι ακαδημίε μα, αύριο μεθαύριο, όταν θα γίνουν 18-20 χρονών, όταν θα γίνουν ενήλικε, να πάρουν ένα φίλο του, να πάνε να παίξουν ένα ποδόσφαιρο σε ένα 5x5, δηλαδή να είναι το χόμπι του. Mm. Να σε ευχαριστήσω και εσένα που καλύπτει πάντα την ομάδα μα.